ήταν τα νέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Vodafone. Power to you. Τη σημαντική διάκριση των μελών του G-Cluster για τη συμβολή του στον κλάδο ψυχαγωγικών, δημιουργικών τεχνολογιών και εφαρμογών στην Ελλάδα βράβευσε το Coralia. Κεντρικό κριτήριο βράβευση αποτέλεσε η θετική συνεισφορά σε επιμέρους δείκτες απόδοσης, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ιδιαίτερη σημασία στη βιομηχανική και επιστημονική αριστεία σε συγκεκριμένα πεδία του κλάδου. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι κοντά σε ανθρώπους που η αξιοπρέπεια για αυτούς είναι η δημιουργία. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, να κουβεντιάζουμε για πράγματα που μας βοηθάνε να δημιουργήσουμε και να πηγαίνουμε μπροστά. Μεταξύ των κριτηρίων βάσει των οποίων επιλέχθηκαν οι νικήτριες εταιρείες ήταν ο κύκλος εργασιών, τα έσοδα από εξαγωγές, οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται από την επιχείρηση. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι από gamers καταφέραμε να μπούμε σε ένα χώρο που μας αρέσει πάρα πολύ και που δίνει δυνατότητες τέτοιες που προφανώς η γενικότερη κατάσταση δεν επιτρέπουν. Και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γιατί βρήκαμε ένα οικοσύστημα που δεν το φανταζόμασταν καν. Είμαστε σε μια φάση που νομίζαμε ότι είμαστε μόνοι μας και τελικά καταφέραμε να δούμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη οικογένεια εδώ και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Η βράβευση των μελών του G-Cluster για τις επιδόσεις τους ενισχύει τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προϊόντων για τη δημιουργική βιομηχανία της χώρας. Περισσότερες από 12.500 θέσεις εργασίας και 750 εκατομμύρια ευρώ στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας θα προσθεθούν αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο φυσικό αέριο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε μελέτη που παρουσίασε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Και εδώ βλέπουμε ότι ενώ θα πρέπει να είμαστε μια περισσότερο ανταγωνιστική και περισσότερο εξωστρεφής οικονομία, παρά τα αυτά, στο συγκεκριμένο σημείο φορολογούμε περισσότερο από άλλους. Την πλήρη υιοθέτηση των ηλεκτρονικών διαδικτυακών εφαρμογών NEFU συστήνει στα μέλη της Εθνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για μια νέα τεχνολογική δυνατότητα που προσφέρει την αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση δεδομένων που βρίσκονται σε απομακρυσμένους υπολογιστές με πρόσβαση σε αυτά μέσω του διαδικτύου. Πει ότι οτιδήποτε ισχύει για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει σε πραγματικό χρόνο να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Μπορούν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν την πενταετία 15-20 περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ και να δώσουν μια προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 160 δισεκατομμύρια ετησίως. Mm-hmm. Το κυριότερο όμως είναι ότι μπορούν να δημιουργηθούν 3,8 εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης, που είναι κάτι που αυτή τη στιγμή μας νοιάζει όλους και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ήταν τα νέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Vodafone. Power to you. Για μια οικογενειακή επιχείρηση χειροποίητου παγωτού, η επαφή με πολιτές και πελάτες είναι σημαντική. Έτσι, ξεκινήσαμε με τη Vodafone. Μαζί με τον προσωπικό μας σύμβουλο, βρήκαμε λύσεις που εξέλιξαν τη δουλειά μας. Τώρα, επικοινωνούμε με όλους από σταθερό, κινητό και ίντερνετ, χωρίς να σκεφτόμαστε τα έξοδα. Και με τις νέες υπηρεσίες της Vodafone, ελέγχουμε τις θερμοκρασίες των ψυγείων μας, όπου και αν βρισκόμαστε. Σήμερα, είμαστε Ready Business και φυσικά είμαστε με τη Vodafone. Γίνε και εσύ Ready Business με τη Vodafone.